Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Έχω μια επιστολή σήμερα η οποία θα μας, θα μας φέρει στο σημείο και να συμπονέσουμε το πρόσωπο που στέλνει την επιστολή αλλά και κάποιοι από εμάς ίσως και να ταυτιστούμε σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. Όπως θα έχετε δει ήδη και στον τίτλο της επιστολής, η φίλη γράφει «Πού πήγε το κορίτσι που ήμουνα πριν από το διαβήτη». Είναι όντως βεβαρημένη η ψυχολογία, η ψυχολογική διάθεση, η κατάσταση ενός χρόνια ασθενούς. Καλησπέρα κυρία Θέκλα. Γεια σου αγάπη μου. Έμαθα για εσάς φέτος το καλοκαίρι και άρχισα να ψυχοεκπαιδεύομαι μαζί σας. Ευχαριστώ που με διαλέγεις, που μας διαλέγεις εδώ. Κάθε μέρα παρακολουθώ τα βίντεο και ακόμα και τις Παρασκευές παρακολουθώ τις ζωντανές μεταδόσεις σας. Είναι ραντεβού κάθε Παρασκευής. Τι συμβαίνει με μένα και ήθελα να απευθυνθώ σε εσά με μήνυμα. Θα σας πω ακριβώς τι μου συμβαίνει. Έχω κάποιο χρόνιο αυτοάνωσο από πάντα, δηλαδή από 6 ετών και είμαι 39. Το νόσημα μου είναι ο εξαρτώμενος Διαβήτης. Δεν μου γράφεις αν είναι διαβήτης τύπου 1, αλλά υποθέτω ότι για να τον πάθεις από 6 χρόνων πρέπει να είναι τύπου 1. Νιώθω τον τελευταίο καιρό τη ψυχολογία μου βεβαρημένη, και από πέρσι αποφάσισα να ενταχθώ σε μια αυτοσχέδια ομάδα διαβητικών ενηλίκων γιατί στο περιβάλλον μου δεν είχα άλλους διαβητικούς και έτσι αδυνατούσα να καταλάβω αν αυτό ήταν κάτι αναμενόμενο για διαβητικό. Ενώ η κοπέλα να επιβαρυνθεί τόσο πολύ η ψυχολογία της στα 38 της. Στις συναντήσεις μας μιλάμε για τις εμπειρίες μας ως διαβητικοί και είναι η πρώτη φορά που και εγώ με άκουσα εμένα να λέω κάποια πράγματα σχετικά με την νόσο μου. Είμαι ευχαριστημένη από την ομάδα, αλλά χρειάζομαι και άλλη βοήθεια. Έκανε πολύ καλά που πήγε στην ομάδα. Οι ομάδες ανθρώπων που βιώνουν παρόμοια πράγματα είναι πολύ χρήσιμε στο να αναπτυχθεί το συνέστημα τη ένωση μεταξύ των μέλων τη ομάδα και να υπάρξει και μία ταύτιση ότι και άλλοι άνθρωποι περνάνε παρόμοια με αυτά που περνάμε εμείς και να νιώσουμε ότι ανήκουμε και όλα σε κάποιο χώρο. Δεδομένου βεβαίως ότι τα πρόσωπα τα οποία ανήκουν στην ομάδα είναι καλοήθη πρόσωπα και έχουν καλή διάθεση να συνδεθούν. Εγώ είμαι ευχαριστημένη από την ομάδα, λέει φίλη, αλλά χρειάζομαι και άλλη βοήθεια. Για να μην σας κουράζω, θα εστιάσω στο πώς βλέπω τον εαυτό μου ως διαβητική. Να σα πω πως δεν έχω μνήμε πώ ήταν η ζωή πριν το διαβήτη και συνηθίζω να λέω ότι τον φέρω από πάντα. Και είναι φυσιολογικό αυτό. Έξι χρόνων ήσουν πάρα πολύ μικροι Ούτω ώστε να θυμάσαι με ευκρίνεια πώ ήταν η ζωή πριν από το διαβήτη και 33 χρόνια που ζει με το διαβήτη είναι πάρα πολύ. Όντω είναι πολύ καιρό, πολύ ταλαιπωρία. τα έξι μου χρόνια ήταν το σημείο μηδέν. Λοιπόν, δεν μου γράφεις αν έχεις κάνει ψυχοθεραπεία. Εγώ θα σου συστήσω να κάνεις ψυχοθεραπεία και στην ψυχοθεραπεία σου να μιλήσετε με τον θεραπευτή, τη θεραπευτήρα που θα επιλέξεις, να μιλήσετε για το ίσως πιο γεγονός στη ζωή σου τότε στα έξι σου χρόνια, ίσως να λειτουργήσει ως εκκλητικό γεγονός για να εκδηλώσει, εάν έχει διαβίτη τύπου 1, είναι αυτοάνωσο νόσημο διαβίτη τύπου 1. Για να εκδηλώσει σε τόσο νεαρή ηλικία ένα αυτοάνωσο νόσημο. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με ακρίβεια ότι κάθε παιδί το οποίο εκδηλώνει ένα αυτοάνωσο νόσημα στην παιδική του ηλικία ότι όντω έχει περάσει τραυματικά γεγονότα, ότι όντω έχει κακοποιηθεί ψυχικά ή και σωματικά, αλλά αρκετέ φορέ το βλέπουμε να συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, παιδιά που μεγαλώνουν δύσκολα. Παιδιά που μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον που δεν είναι φροντιστικό για τα παιδιά. Παιδιά που τραυματίζονται ψυχικά, συναισθηματικά ή και σωματικά. Μπορεί και να μην έχουν μνήμες από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους, εκεί που γίνονταν οι βαθιοί τραυματισμοί, αλλά και όλο αυτό το σκόρσο που τραβάει ένα παιδί, το ψυχικό και το σωματικό σκόρσο, να συμβάλλει στο να εμφανιστεί ένα αυτοάνωσο νόσημα. Δεν ξέρω υποθέσει κάνω, γι' αυτό σου λέω ότι είναι καλή ιδέα να πα σε κάποιον ψυχολόγο. Αν θε, θα σου συστήσω, στείλε μου πίσω στο email να σου συστήσω κάποιε συναδερφού καλέ. Καλέ ενώ με την έννοια ότι τι γνωρίζω και ξέρω ότι κάνουν τη δουλειά του με ευσυνειδησία για να κάνει ψυχοθεραπεία. Ούτω ή άλλω η ψυχοθεραπεία είναι απαραίτητη για όλου μα, πόσο μάλλον για ανθρώπου που νιώθουν ότι επιβαρύνεται η ψυχολογική του κατάσταση. Τα έξι μου χρόνια ήταν το σημείο μηδέν Αρχικά με έβλεπα σαν υγιές άτομο Που απλώς έπρεπε να λαμβάνει την ισουλίνη του Ως συνήθεια Με ζωντάνια και πολλή όρεξη σπούδασαν Μπράβο αγάπη μου Έτρεφα και την αισιοδοξία Ότι ίσως λυτρώσει τους διαβητικούς Κάποια μεταμόσχευση πανκρέα τους Ατόλεγαν το αυτό παλιά Ότι ίσως να ήταν μια μόνιμη λύση Για ανθρώπους οι οποίοι ε, έχουν διαβήτη τύπου 1 που στην ουσία δεν λειτουργεί καθόλου το πάνγκρεας μια μεταμόσχευση σχευσή πανγκρέα τους να ήταν λύση. Στα 30 μέχρι και τα 39 μου, δηλαδή την τελευταία δεκαετία έχει υπεβαρυνθεί πολύ η ψυχολογία μου γιατί βλέπω τον εαυτό μου μίζερο και ταλαιπωρο. Μάλλον επειδή αντιλήφθηκα ότι η ιατρική ό,τι είχε να δώσει στην νόσο το έδωσε. Εξέλιξη στη θεραπεία δίνει μόνο η φαρμακευτική και η τεχνολογία. Για παράδειγμα, ινσουλίνες με διαφορετική δράση, αλλά και αντλίες ινσουλίνης, αισθητήρε που συνδέονται με το κινητό κλπ. κλπ. Δέχθηκα να φορέσω και την αντλία και τον αισθητήρα. Όμως επιβαρύνθηκε η ψυχολογία μου γιατί νιώθω ότι περισσότερο φροντίζω εγώ τα μηχανήματα αυτά παρά αυτά τα μηχανήματα εμένα. Δεν μου αρέσει η εικόνα να ψάχνω τους κούριερ να μου παραδώσουν τους καθετήρες της Αντλίας, να μετράω οι μέρες πότε μπορώ να ξαναγράψω ιατρική συνταγή, να ξεκολλάνε οι αισθητήρε από το δέρμα μου και οι εταιρείε να αρνούνται την αντικατάσταση, να έχω πάντα μπαταρίε μαζί μου, να ακούω τι ειδοποιήσει από τα ψηλά ή χαμηλά σάκχαρα, να ψάχνω ενόπνευμα βαβάκι για να κάνω έναση να πιάνω τα βελονάκια για να μετρήσω το σάκχαρο στο αίμα μου, να ανοίγω τα κουτάκια με τις ταινίε μέτρησης, να συντηρώ μπουκαλάκι ενσουλίνη στο ψυγείο μου, να πηγαίνω διακοπές και να έχω τα μπουκαλάκια αυτά και τα αναλώσιμα δύο-τρεις φορές επιπλέον για εφεδρεία κλπ. Όλα αυτά τα αντικείμενα τα συχάθηκα πλέον γιατί μου φαίνονται μίζερα. Δεν ντρέπομαι να κάνω ένεση μπροστά στους άλλους, παλιά μου τεχνικό σκήνο. Άλλωστε ποτέ δεν με ένοιαζε αυτό. Επιπλέον, όταν δεν κάνω ένεση μπροστά σε άλλους, είναι επειδή δεν ενδείκνυνται όλοι οι χώροι να κάνω ένεση. Όταν το κρίνω, θα πάω στην τουαλέτα και θα φροντίσω τον εαυτό μου. Δεν είναι το θέμα οι άλλοι, αλλά εγώ πώς με βλέπω. Βλέπω τον εαυτό μου μίζερο και ταλέπορο. Και η ψυχολογία μου πέφτει. Γίνομαι θηρίο με όλους και με όλα. Δεν έχω θάρρος ούτε στην εργασία μου να αναλάβω κάτι καινούριο και γίνομαι αναβλητική σε όσα ήδη τρέχουν. Δεν προχωράω ούτε στα αισθηματικά μου. Πιστεύω άλλωστε ότι κανένας δεν θα είναι σε θέση να τα αντέξει όλα αυτά. Με σοκάρει και το θαύμα της γέννας. Σκέφτομαι ότι το σώμα μου δεν είναι ικανό να κυοφορήσει και να γεννήσει και πως η κούραση που νιώθω δεν θα μου επιτρέψει να μεγαλώσω ένα παιδί σύμφωνα με τα πρότυπα που έχω. Κουράστηκα να φροντίζω τον εαυτό μου όσον αφορά στον διαβήτη αλλά με απειλεί ο ίδιος ο εαυτός μου. Ήρθε και δεύτερο αυτό άνοσο φέτο. Και έκανα πάλι βήματα πίσω, η ομάδα με βοηθούσε πολύ. Η ενδοκρινολόγο μου μου εξήγησε ότι ο διαβητικό ζει με σταθερά αυξημένα επίπεδα άγχου σε όλη του τη ζωή. Είναι αυτό που αντιλαμβάνομαι, π.χ. να έχω καλέ τιμέ τσακχάρου, καλό βάρος, να μην πειραχτούν τα μάτια μου, τα νεφρά μου, να μην χτυπήσω τα πόδια μου, να έχω πάντα σουλίνε μαζί μου κλπ. Αλλά είναι και αυτό που δεν αντιλαμβάνομαι. Το αντιλαμβάνεται όμω ο οργανισμό μου γιατί όλων των ανθρώπων τα όργανα είναι φτιαγμένα να λειτουργούν αρμονικά, ολιστικά. Εάν δεν λειτουργήσει ένα, κάποιο άλλο παθαίνει σοκ. Δεν μπορώ να μεταφέρω επακριβώς τα λόγια της, επιστήμονα, της επιστήμονος, Δεν γνωρίζω επιατρική, αλλά σας τα λέω όπως τα κατάλαβα. Αυτά τα άγχη φέρνουν κι άλλο σου. Εγώ θα κάνω μία παύση τώρα, διαβάζοντας την επιστολή σου και θα σου πω ότι μου είναι ξεκάθαρο ότι από τα 30 σου μέχρι τα 39 σου δεν έχει απλούς. Τι ψυχολογικέ επιπτώσει τη ασθενείας σου, αλλά έχει και κάτι άλλο το οποίο βοήθησε εντό αγωγικών ε, επέδρασε έτσι ώστε να εμφανιστεί κι άλλο αυτό. Άνος. Νομίζω ότι περνάς κάτι δύσκολο. Περνάς μια βαθιά υπαρξιακή κρίση από τα 30 σου μέχρι τώρα στα 39 σου. Μια βαθιά υπαρξιακή κρίση την οποία περνούν πολλές γυναίκες οι οποίες βρίσκονται σε αυτές τις ηλικίε και δεν έχουν διαβήτη, αλλά εσένα αυτή η βαθιά επαρξιακή σου κρίση είναι εξαιρετικά επιβαρημένη και από την πραγματικά σκληρή καθημερινότητα της ζωής ενός διαβητικού. Πρέπει οπωσδήποτε, οπωσδήποτε να κάνεις ψυχοθεραπεία, οπωσδήποτε. Και θα σου σύστηνα να δεις και έναν πολύ καλό ψυχίατρο, εξαιρετική ψυχίατρο στην Αθήνα. Είναι παιδοψυχιατρός ψυχίατρο και ψυχοθεραπεύτρια ανηλίκων, αλλά θα μπορούσε να σε βοηθήσει. Είναι η δόκτωρη Φιγέννη Παντελάκη, η οποία είναι εξαιρετική και στο να δίνει πολύ καλές εξετάσεις οργανικές να κάνουν οι ασθενείς της πρωτού τους αξιολογήσει και χρειάζεσαι μια πολύ καλή διάγνωση. Μια πάρα πολύ καλή διάγνωση για το τι ακριβώς έχεις από θέμα ψυχικής υγείας. Εμένα μου φαίνεται έτσι, μου φαίνεται, λέω, δεν κάνω διάγνωση από ένα email, μου φαίνεται ότι έχεις διαταραχή συναισθήματος και αγχώδη διαταραχή μαζί. Δεν ξέρω ακριβώς ποια διαταραχή συναισθήματος, τι τύπου κατάθλιψη ίσως έχεις ή τι είδου αγχώδη διαταραχή έχεις, όμως μου φαίνεται ότι περνάς μια βαθιά υπαρξιακή κρίση η οποία εκδηλώνεται και με τη μορφή διαταραχής συναισθήματος κάποιας μορφής κατάθλιψης και με τη μορφή Αχόδους διαταραχείς. Αυτά που έχεις πρέπει οπωσδήποτε να τα αντιμετωπίσεις. Με τον ίδιο τρόπο που τα αντιμετωπίζει κάποιος... ο οποίος δεν έχει διαβήτη... αλλά έχει επίσης μια βαθιά υπαρξιακή κρίση... έχει επίσης αχώδη διαταραχή... έχει επίσης κατάθλιψη. Φαίνεται πως η ηλικία αυτή... η δεκαετία από τα 30 μέχρι τα 40 είναι μια ηλικία που για πολλές γυναίκες ίσως και ορμονολογικά αλλά σίγουρα και κοινωνικά και συναισθηματικά είναι κρίσιμη ηλικία. Ειδικά αν αυτές οι γυναίκες δεν έχουν δημιουργήσει οικογένεια. Γιατί λες ότι με τα συναισθηματικά σου δεν τα πας και πολύ καλά, ότι σκέφτεσαι ότι ποιος θα σε θέλει με όλα αυτά τα βάρη που κουβαλάς με το διαβήτη. Επίσης λες ότι σκέφτεσαι για το θαύμα της γέννας αλλά ότι το σώμα σου δεν θα αντέξει χωρίς να το λες μας λες ότι δεν έχεις δημιουργήσει οικογένεια και ότι θα επιθυμούσες να δημιουργήσεις οικογένεια πάρα πολλές γυναίκες στη δικιά σου την ηλικία ξεκινώντας από τα 30 και μέχρι τα 40 και μπορεί και λίγο μετά τα 40 και οπωσδήποτε αν δεν κάνουν οξία ψυχοθεραπεία και αν δεν πάρουν και την κατάλληλη φαρμακευτική θεραπεία... για να βοηθηθούν τα συμπτώματα τους... και να θεραπεύσουν τόσο τη συναισθηματική ψυχική διαταραχή... όσο και την αχώδη ψυχική διαταραχή... δεν θα μπορέσουν να βγουν από αυτό το φαύλο κύκλο. Μου θυμίζει έντονα τον εαυτό μου... όπου μετά τα 30 μου χρόνια... γύρω στα 33 εγώ είχα πάθει το μεγάλο κράχ... Crash, crash. είχα καταπέσει... είχα αναπτύξει τη διαταραχή πανικού η κατάθλιψη που προφανώς είχα και από παλαιότερα εντάθηκε πάρα πολύ και μου πήρε περίπου μια δεκαετία εγώ ίδια που είμαι ψυχολόγος και είχα αντίσταση στο να κάνω θεραπεία να πιάσω τον εαυτό μου από το χεράκι και να πάω σε έναν πολύ καλό ψυχίατρο να με διαγνώσει να μου δώσει θεραπεία και να μην κάνω μόνο ψυχοθεραπεία γιατί όλα αυτά τα χρόνια έκανα μόνο ψυχοθεραπεία και αρνιόμουνα... να πάρω αντικαταθλιπτική θεραπεία και θεραπεία για αντιμετώπιση τη διαταραχή πανικού που είχα. Δεν ξέρω αν εσύ έχει διαταραχή πανικού. Έχει όμω μια έντονη υπαρξιακή κρίση, η οποία είναι και συναισθηματική κρίση και έχει και πάρα πολύ άγχο. Τώρα, αυτά που σου είπε ενδοκρινολόγο, δεν ξέρω αν έχουν να κάνουν με την κορτιζόλη, η οποία είναι μια ορμόνη που επηρεάζεται από το αυξημένο ζάχαρο. Δεν τα ξέρω αυτά. Όμω γνωρίζω πω υπάρχουν ασθενεί με διαβίτη τύπου 1 οι οποίοι έχοντας αντιμετωπίσει επιτυχώς με τη σωστή αντιμετώπιση που και οι αγχώδεις διαταραχές και οι διαταραχές συναισθήματος κατάθλιψης θέλουν συνδυαστική θεραπεία και ψυχοθεραπεία και θεραπεία από ψυχίατρο ότι έχουν καταφέρει να έχουν μια φυσιολογική ψυχολογική συνθήκη να είναι ήρεμοι, να είναι ευδαίμονες και αυτό βοήθησε πάρα πολύ και στη ρύθμιση και των τιμών του ακχάρου του και στο να αποτραπεί η οποιαδήποτε παρενέργεια μπορεί να συμβεί από ένα αρρύθμιστο διαβίτη. Έχει δίκιο. Είναι πάρα πολύ βαρύ να είσαι διαβητικός τύπου 1. Ξέρει ότι το πάνγκρα σου δεν λειτουργεί. Ξέρει ότι το σώμα σου δεν παράγει ενσουλίνη. Γνωρίζει ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να πάθεις ένα υπεργλικεμικό ή ένα υπογλικεμικό σοκ. Γνωρίζει ότι εάν ξεφύγει το σάκχαρο μπορεί να πάθεις ζημιά στην όραση, μπορεί να πάθεις ζημιά στη βάδιση, μπορεί να πάθεις ζημιά στα άκρα, μπορεί να πάθεις πάρα πολλά προβλήματα, μπορεί να πάθεις περιφερική νευροπάθεια. Είναι πολλά τα προβλήματα που μπορεί να πάθει ένας διαβητικός ο οποίος έχει αρρύθμιση στο διαβήτη. Και επίσης η μεγάλη δυσκολία είναι ότι η ψυχολογία μας, το πώς αισθανόμαστε, το πώς είμαστε συναισθηματικά και ψυχικά, επηρεάζει τι τιμέ του σακχάρου και τη ρύθμιση του και το αντίστροφο, όταν δεν έχουμε ρυθμισμένο σάκχαρο, επηρεάζεται και η διάθεσή μα. Δηλαδή είναι ένα φαύλο κύκλο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, Πρέπει οπωσδήποτε να κάνει ψυχοθεραπεία. Οπωσδήποτε να πα σε ψυχίατρο για να σου κάνει μια ξεκάθαρη διάγνωση. Σου σύστησα τη Δόκτωρα Εφηγένεια Παντελάκη. Υπάρχουν πολύ καλοί ψυχιατροί. Απλώ αυτή μου ήρθε στο μυαλό τώρα, γιατί α, πρόσφατα μου έλεγαν κάποιε φίλε που πήγαν να την επισκεφθούν ότι βλέπει ολιστικά το ζήτημα, του λέει να κάνουν γενικέ εξετάσει υγεία ε, και βλέπει ω γιατρό που είναι, γιατί οι ψυχίατροι είναι πρωτίστω ιατροί και μετά έχουν, παίρνουν την ειδικότητα του ψυχιάτρου. Ω ψυχιάτρο το βλέπει το, 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 θέμα από ένα ολιστικό πρίσμα και σκέφτομαι ότι ίσω θα είναι η ιδανική η φυγενέ για σένα. Επίση, αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι και να μην είχε διαβήτη, θα μπορούσε κάλλιστα σε αυτή την ηλικία να περνούσε σε αυτή την υπαρξιακή κρίση, να περνούσε αυτέ τι ψυχικέ διαταραχέ, γιατί όπω σου είπα και προηγούμενο, πολλές κοπέλες οι οποίες ζουν στο σήμερα, σε αυτό το δυστοπικό σήμερα. Τι δεν είναι η καλή κοινωνία μας σήμερα, δεν είναι τα πράγματα απλά. Είναι δύσκολα, δύσκολες οι συνθήκες. Δύσκολες οι συνθήκες για να έχεις φιλίες, δύσκολες οι συνθήκες για να δημιουργήσεις αυθεντικές σχέσεις αγάπης, δύσκολες οι συνθήκες για να δημιουργήσεις οικογένεια. Πολλές γυναίκες στην ηλικία σου Βιώνουν παρόμοια πράγματα. Αλλά από αυτά που γράφει είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν σημάδια κατάθλιψη και αχώδου διαταραχή. Ξαναλέω, δεν μπορώ να σου κάνω διάγνωση. Επίση, όσον αφορά τα αυτοάνωσα, θα σου πω ότι και εγώ ε, έχω ένα πολύ πιο απλό και πιο εύκολο αυτοάνωσο από το δικό σου, την νόσο Κρόν, την οποία όμω την έπαθα στα τέσσερα μου χρόνια. Διαγνώστηκα εκ των υστέρων. Είναι μια νόσο η οποία με έχει ταλαιπωρήσει σε όλη τη διάρκεια τη ζωή μου, αλλά την είχα από τεσσάρων ετών. Εγώ γνωρίζω σίγουρα ότι έπαιξε ρόλο στο να εξελιχθεί αυτή η ασθένεια σε μένα για την οποία έχω γενετική προδιάθεση και για το διαβήτη τύπου 1 λέγεται ότι ίσως υπάρχει κάποια γενετική προδιάθεση δεν ξέρω ακόμη αν έχει βρεθεί αυτή η γενετική προδιάθεση ή όχι θυμάμαι όταν το είχα ψάξει παλαιότερα γιατί κάποια παιδιά από το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον το δικό μου είχαν διαβήτη τύπου 1 και ήταν μάλιστα δύο αδέρφια, δύο αδερφών, δηλαδή δύο πρώτα ξάδερφα στην ίδια ηλικία παιδική ανέπτυξαν α, διαβήτη τύπου 1. Και το συζητούσαμε με ιατρούς και έλεγαν ότι ίσως υπάρχει κάποια κινητική προδιάθεση, αλλά τότε πριν 15 χρόνια δεν την είχαν βρει, δεν ξέρω αν σήμερα την έχουν βρει. Ξέρω όμως ότι παίζει ρόλο, παίζει ρόλο όλα αυτά που έχουμε ως γενετικές προδιαθέσεις παίζει ρόλο στο να εκδηλωθούν, στο να βγουν από το γονότυπο και να πάνε στο φαινότυπο δηλαδή και εκκλητικά γεγονότα, αυτά που λέμε triggers χρησιμοποιώντας την αγγλική γλώσσα. Μπορώ να καταλάβω το παθαίνω αυτό σε νεαρή ηλικία γιατί περνάω δύσκολα και ζόρια και μπορώ να καταλάβω και το μετά τα 30 όταν πάθω αυτή την υπαρξιακή κρυσάρα που να έχεις και κατάθλιψη και άγχος μαζί να εκδηλώνονται και άλλα αδερφάκια αυτοάνοσα. Ε, αυτό που μπορώ να σου πω ότι γνωρίζω... και θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα... είναι ότι όταν διαγνωστείς με τις ψυχικές διαταραχές... και κάνεις τη σωστή θεραπεία... θα τις ξεπεράσεις. Και τότε θα μπορείς να αντιμετωπίζεις την νόσο σου... η οποία είναι πολύ δύσκολη, δεν λέω ότι είναι εύκολη... όπως την αντιμετώπιζες όταν ήσουν μαθήτρια... όταν ήσουν φοιτήτρια όταν ήσουν νεαρή επαγγελματία, όπω την αντιμετώπιζε μέχρι τα 30 σου. Δεν λέω πω είναι εύκολο να αντιμετωπίσει το διαβήτη, είναι πανδύσκολο. Και δεν το λέω από προσωπική πείρα, το λέω από πείρα άλλων ανθρώπων οι οποίοι μου έχουν περιγράψει παρόμοια με αυτά που μου περιγράφει εσύ. Είναι δύσκολο πράγμα, είναι μανίκι. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Είναι μία από τι πιο απαιτητικέ ασθένειε. Είναι όντω. Όμω δεν είναι αδύνατον ένα άνθρωπο να ζει με το διαβίτη και να έχει καλή ποιότητα ζωή. Φτάνει ψυχικά και συναισθηματικά να είναι καλά. Λοιπόν, το καμπανάκι <Κι> του Δευτέρου αυτοάνοσου σου πρέπει να σε στείλει εκεί που σου είπα. Να πάρει μια σωστή διάγνωση, μια σωστή φαρμακευτική θεραπεία και μια σωστή ψυχοθεραπεία για να στηθεί στα πόδια σου. Πάμε τώρα στην ερώτησή σου, την τελική. Η ερώτηση μου είναι, όσο γνωρίζομαι με τον εαυτό μου τόσο θα πέφτει η ψυχολογία μου, όχι αγάπη μου. Όσο βυθίζεσαι μέσα στην κατάθλιψη και την υπαρξιακή κρίση τόσο θα πέφτει η ψυχολογία σου. Πού πήγε το διαβητικό κορίτσι. Πόσο έχει επηρεαστεί ο χαρακτήρας μου από την ασθένεια μου. Ποια θα ήμουν χωρίς την νόσο μου. Θα είχα άλλη στάση ζωής. Θα είχα άλλε συμπεριφορέ. Η ψυχολογία του χρόνια ασθενού είναι όντω πιο βεβαρημένη. Αγγίζει την κατάθλιψη. Μπορείτε να κάνετε ένα βίντεο, κάνω ένα βίντεο. Λοιπόν, δεν γνωρίζω ποια θα ήσουν χωρί την νόσο σου. Γνωρίζω ποια ήσουν με την νόσο σου μέχρι τα 30 σου. Και αυτό για μένα είναι αρκετή απόδειξη για το γεγονός ότι μπορείς να ζήσεις με την νόσο σου και να έχεις καλή ψυχολογία αν όντω φροντίσεις τα θέματα της ψυχικής σου υγείας. Τώρα, το αν θα είχες άλλη στάση ζωής χωρίς την νόσο σου δεν μπορώ να το γνωρίζω και δεν μπορώ να σου το απαντήσω. Μπορώ να σου πω μια ιστορία όμως. Ένα κορίτσι το οποίο το είχαν να λάβει ψυχοθεραπευτικά Πρέπει να ήταν το 2010, το 2011, το 2012, εκείνη την περίοδο. Ένα κορίτσι το οποίο στα 22 του διαγνώστηκε με διαβίτη τύπου 1 μετά που πέρασε μια έντονη, έντονα στρεσαριστική περίοδο. Είχε να κάνει με κάποιες εξετάσεις κλπ. Εκδήλωσε το αυτοάνωσο στα 20+. Plus. Νομίζω είχε έρθει σε μένα στα 22 και ήταν στα 21 που είχε γίνει η διάγνωση και μάλιστα δεν είχε μόνο Διαβήτη τύπου 1 είχε και εινσουλεινό αντίσταση μαζί και τύπου 2. Κάτι το οποίο το καθιστά πιο δύσκολο. Το να έχεις και τύπου 1 και τύπου 2 μαζί. Και είχε έρθει σε μένα για να τη βοηθήσω να διαχειριστεί τις αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές που είχε οι οποίε είχαν να κάνουν με το φαγητό. Παρόλο που γνώριζε ότι αν έπαιρνε περισσότερη ουσίδα τάνθρακες για παράδειγμα ή περισσότερα τα ξέρετε εσείς τα λένε η περισσοτερα τα ξερετε εσεις τα η δικη σας η διτολογή πως να τα διαχειριστείτε περισσότερα από κάποια στοιχεία ότι μετά θα είχε θέμα θα αυξανόταν θα ήθελε περισσότερη σουλήνη αν έπαιρνε περισσότερη σουλήνη θα έπρεπε μετά να προσέχει κλπ. κλπ. Υπήρχε και ο κίνδυνος ότι έμενε μόνη της τότε εκείνη την περίοδο και μπορούσε το βράδυ να τη συμβεί κάτι και είχε έτσι μεγάλο άγχος και μεγάλη αγωνία. Και κάναμε ψυχοθεραπεία για ένα ικανό χρονικό διάστημα. Την είχα στείλει τότε να κάνει και αυτό που σε στέλνω και σένα να κάνεις. Και η κοπέλα αυτή κατάφερε να διαχειριστεί το ψυχολογικό κομμάτι την αντίδραση που είχε, είχε αντίδραση γιατί δεν το έπαθε στα 6, το έπαθε στα 20 και κάτι και είχε αντίσταση μέσα της το θα είναι έτσι ζωή μου από εδώ και πέρα πώς θα ζω με αυτή την ιστορία και κάναμε αρκετή δουλειά στην αποδοχή στην αποδοχή της σκληρής πραγματικότητας ότι έχει αυτή την αμυμένη την αρρώστια η οποία είναι δύσκολη, δεν είναι εύκολη δεν είναι εύκολη αρρώστια, Είναι από τι πιο δύσκολε ασθένειε. Γιατί ακριβώ θέλει καθημερινά προσοχή. Πρέπει να είσαι σε επιφυλακή, πρέπει να προσέχει τι πρέπει να κοιτάζει τι μετρήσει. Πρέπει... Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο πράγμα. Δύσκολο είναι. Εδώ άλλοι έχουν μόνο να παίρνουν ένα χάπι τη μέρα ή πέντε χάπια τη μέρα και να σκέφτονται ότι μπορεί να πάθουν κάτι. Όχι εσύ που πρέπει συνεχώ να μετριέσαι, να, να ακού τι ενδείξει στο κινητό σου, τα καμπανάκια, να πρέπει να πάρει. Τα περιέγραψε μόνη σου, δεν χρειάζεται να σας τα πω εγώ. Τα ξέρει πολύ καλύτερα από μένα και εγώ τα ξέρω ακούγοντα από άλλου. Λοιπόν, η κοπέλα αυτή που σου λέω έκανε τη ψυχοθεραπεία, τη συντελείωσε και μετά όταν επικοινωνήσαμε 10 χρόνια μετά ήταν καλά. Ε, και είχε προχωρήσει και σε γάμο και είχε αποκτήσει και παιδί. Και ξέρω και άλλες κοπέλες με διαβίτη τύπου 1 οι οποίε έκαναν παιδιά. Φυσικά θα σου πω ότι το να κάνεις παιδί είναι μια δύσκολη απόφαση από μόνη της... Uh, η οποία έχει να κάνει με πάρα πολλούς παράγοντες όχι μόνο με το θέμα της υγείας το δικό σου uh, θα σου βάλω και στην περιγραφή του βίντεο το σύνδεσμο από το επεισόδιο του podcast για το πότε είμαστε έτοιμοι να είμαστε γονείς εγώ έχω την άποψη ότι μια χαρά μητρότητα και μητρικότητα είναι και το να τη παιδιά. Δεν είναι απαραίτητο να γεννήσει. Επειδή ρωτά πώ θα έχει την όρεξη και την ενέργεια να μεγαλώσει τα παιδιά όπω θέλει, θα σου πω ότι αν φτιάξει το ψυχολογικό σου κομμάτι, το θέμα τη κατάθλιψη και του άγχου, και όρεξη και ενέργεια θα έχει όπω είχε πριν από τα 30, σου. Δεν μου λε ποιο άλλο αυτό, αν σου έχει. Αλλά μπορώ μόνο να υποθέσω ότι δεν είναι τόσο σοβαρό όσο διαβήτης τύπου 1 για να μην μου γράφει ποιο είναι το άλλο αυτό άνοσο. Είναι από τα πιο σοβαρά αυτό άνοσο τύπου 1 οπότε φαντάζομαι θα είναι πιο μικρό σε έκταση. <coughs> Γιατί συνήθω όσοι έχουμε ένα αυτό μετά έρχονται και κάτι ξαδέρφια του και κάτι παρασυγγενείς από εδώ και από εκεί και κάνουμε συλλογή αυτό Λοιπόν, το άλλο που θέλω να σου πω είναι shit happens. Έπαθε διαβίτη τύπου 1. Για 24 χρόνια ζούσε με το διαβίτη τύπου 1 και δεν τον άφηνε να σε διαφεντέψει. Μετά που έπαθε κατάθλιψη, μετά που έπαθε αχώδη διαταραχή, ξαναλέω δεν ξέρω τι είδου κατάθλιψη έπαθε, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι έχει πάθει κάτι τέτοιο, τα οποία έρχονται πακέτο με μια υπαρξιακή κρίση, και κόβω το κεφάλι μου ότι μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον challenging, σε ένα περιβάλλον με προκλήσει δεν μου τα γράφεις όλα αυτά, αλλά και για να παρακολουθείς το κανάλι μας καθημερινώς. Σημαίνει ότι βρίσκεις ταύτιση σε αρκετά από τα βίντεο που κάνουμε εδώ πέρα. Οπότε, it all makes sense. Ξαναλέω, κάνω μόνο υποθέσεις, δεν κάνω διαγνώσεις από εδώ και δίνω κάποιες σκέψεις οι οποίες μπορούν να γίνουν χρήσιμες από εσένα και πόσου ακούν αυτό το βίντεο που ταυτίζονται, ούτως ώστε να κάνετε πράξη το να πάτε στο ψυχέτρο για μια σωστή διάγνωση, το να πάρετε την αντικαταθλιπτική, την όποια θεραπεία συνταγογραφήσει ο ψυχίατρος, να κάνετε ψυχοθεραπεία και να να βοηθήσετε τον εαυτό σα και να βοηθήσουμε τον εαυτό μα, με βάζω και εμένα μέσα, να βγει από αυτό το φαύλο κύκλο του δεν είμαι καλά και επειδή δεν είμαι καλά νιώθω άσχημα και επειδή νιώθω άσχημα γίνομαι ακόμη χειρότερα και ούτω καθεξή. Δηλαδή η σωματική υγεία να επιβαρύνεται από την ψυχική υγεία και η ψυχική υγεία να επιβαρύνει και τη σωματική υγεία και να γίνεται όλα ένα μπάχα. Λοιπόν, γνωρίζω ανθρώπου οι οποίοι έχουν διαβίτη τύπου 1, Γνωρίζω και έναν άνθρωπο που είναι εδώ στο κανάλι μα, είναι το podcast με τον αριθμό 34. Ο Μιχάλη μα, ο οποίο έχει και διαβίτη τύπου 1 και έχει και δύο βιονικά πόδια, αυτή τη στιγμή και έχει κι άλλα. Ο οποίο αποφάσισε πολύ συνειδητά ότι θα ζήσει και ότι δεν θα το αφήσει όλο αυτό να τον πάρει από κάτω. Φυσικά το έκανε αυτό από ένα σημείο και μετά, όταν είδε ότι αφήνοντα τον εαυτό του και αφήνοντα τα θέματα που αντιμετώπιζε αυτό ο ίδιο στη δική του ζωή ανεπίλητα, ότι χειροτερεύε και η υγεία του. Πολλέ φορέ ένα σοβαρό πρόβλημα υγεία ή μάλλον η εκδήλωση κι άλλων σοβαρών προβλημάτων υγεία πέραν του πρώτου που είχαμε να α, αντιμετωπίσουμε είναι καμπανάκι, καμπανάρα για να κοιτάξουμε και λίγο τη ψυχή μας όχι μόνο το σώμα μας σκέψου αντό η φροντίδα που έδινε για τι ισουλίνε, για τι αντλίε, για τα πάτσε για όλα αυτά, έδινε τη μισή για την εξισορρόπηση των σχέσεων σου με τους άλλους ανθρώπους. Γιατί κάτι μου λέει, κάτι μου λέει, μπορεί να έχω και λάθος, ότι έχεις θέματα που πρέπει να δουλέψεις στη σχέση σου με τον εαυτό σου, στη σχέση σου με την οικογένεια από την οποία προήρθες και αντιμετωπίζεις και τις απογοητεύσεις και τις πίκρες που αντιμετωπίζει κάθε κοπέλα που ζει στη σημερινή κοινωνία που τα πράγματα είναι δύσκολα, δεν είναι εύκολο να βρεις την αγάπη, δεν είναι εύκολο να βρεις τη συντροφικότητα, Τρως απογοήτευση από εδώ, τρώσει απογοήτευση από εκεί. Η pop κουλτούρα, η κουλτούρα των social media έρχεται και δίνει πολύ αυστηρά πρότυπα. Οι άνθρωποι έχουν γίνει ψυχροί, έχουν γίνει απο, απορριπτικοί. Οι άνθρωποι βλέπουν ένα τον άλλο σαν αριθμό και σαν ακόμη ένα προφίλ στο instagram, στο tinder και δεν ξέρω εγώ πού άλλο. Και ναι, όλα αυτά είναι ακυρωτικά και αυτά πληγώνουν. Όμω μπορούμε να αποφασίσουμε να πάρουμε τη ζωή μα στα χέρια μα και να αντιμετωπίσουμε την υπαρξιακή κρίση που είναι φυσιολογικό να πάθουμε όλοι ούτως ή άλλως ζώντα σε μια τέτοια απάνθρωπη κοινωνία. Στέλνω την αγάπη μου, αγωνιστικού χαιρετισμού, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Δεν σε καταλαβαίνω στο φουλ του να νιώθω ακριβώς όπως νιώθεις Μπορώ να καταλάβω όμως περίπου πώς νιώθεις Μπορώ να ταυτιστώ Σίγουρα ξαναλέω δεν έχω τόσο σοβαρό πρόβλημα υγεία όσο έχει εσύ. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να έρθω να σου κλέψω τα εύσημα του σοβαρού προβλήματο υγεία. Είναι πιο σοβαρό το δικό σου από τα δικά μου, όντω και ναι, είναι σκληρή δουλειά. Όμω μπορεί, κόρη. Μπορεί. Όπω μπορούσε μέχρι τα 30, μπορεί και από τα 39 και μετά. Και να είναι αυτή μια νέα εποχή. Θα το... Είσαι στο διαβίτη, και την κατάθλιψη και το άγχο, και θα βγει από πάνω. Γιατί ναι, είναι δύσκολη περίοδο, είναι δύσκολε εποχέ, είναι δύσκολη κοινωνία. Μπορούμε όμω εμεί να ξεκινήσουμε και να διατηρήσουμε ένα νέο τρόπο ζωή. Που να είμαστε πέρα από την ανθρώπινη κακία. Να επαναδιαπραγματευτούμε την ύπαρξή μα. Τώρα, στη συμμετοχή, διαβάζουμε ένα εξαιρετικό βιβλίο του Eric Fromm με τίτλο Να έχει ή να είσαι. Το οποίο το συζητούμε και κάθε Δευτέρα στο Book Club. Όσο είναι στο δεύτερο επίπεδο τη συμμετοχή και πάνω, ίσω να ερχόσουν στο δεύτερο επίπεδο τη συμμετοχή να ερχόσουν και στο Book Club, γιατί συζητάμε πράγματα που είναι πολύ χρήσιμα για το πώ βλέπουν οι άνθρωποι τη ζωή από τη σκοπιά του να έχω ή του να είμαι. Και πώ η σύγχρονη κοινωνία είναι καταναλωτική και βάζει πάνω στου ανθρώπου αυστηρέ επιταγέ, πρέπει και μη, τα οποία δεν μα διευκολύνουν. Να νιώθουμε την ύπαρξή μα αυθεντικά. Και έτσι παθαίνουμε και υπαρξιακέ κρίσει. Στέλνω την αγάπη μου. Και θα χαρώ πολύ στα σχόλια να διαβάσω εθαρρυντικά σχόλια από άλλου φίλου που θα παρακολουθήσουν αυτό το βίντεο και γιατί όχι παραδείγματα ανθρώπων που βρισκόντουσαν σε παρόμοια θέση και το ξεπέρασα. Για χαρά. Γεια.